Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, αλλαγή κλίματος, εντελώς θα έλεγα αλλαγή κλίματος. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή πολιτικής και νομικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, τον κύριο Κώστα Δουζίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και μαζί μου πάντα ο καλός συνάδελφος, ο Αλφόνσος Βιτάλης, για να κάνουμε μια συζήτηση σε άλλους χρόνους. Έτσι, κύριε Δουζίνα. Το ελπίζουμε, διότι πριν που περίμενα στο ωραίο σας σαλονάκι, άκουγα τι γινόταν στη συζήτηση των προηγουμένων συναδέλφων εδώ και είπε κάποιος κάποια στιγμή ότι ζουν κάποιοι σε παράλληλο κόσμο, δεν έχει σημασία ποιοι κτλ. Και εκεί αισθάνθηκα ότι και εγώ, νομίζω και πάρα πολλοί άνθρωποι και πιθανόν μεγάλο κομμάτι του ακροατήριου σας, ζούμε σε παράλληλο κόσμο από αυτού του είδους τις συνεχείς φωνασκίες, του να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, να μην υπάρχει μια βασική ευπρέπεια και ευγένεια στον τρόπο της συζήτησης. Και δυστυχώς αυτό το ζήσαμε και στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Το ζήσαμε και στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Πολύ έντονη, ήταν μια θλιβερή εικόνα. Ακούστηκε ότι ο Θεός δεν έφτιαξε τον Αδάμ και τον Μίτσο. Αυτό ήταν για το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Ναι, ναι, για τη φιλομετάβαση. Ναι, ήταν ένα επίπεδο συζήτησης όχι όλων των συναδέλφων, αλλά μερικών και μερικών ακόμα αρχηγών κομμάτων, που ήταν στο επίπεδο μεταξύ παιδικού σταθμού και γηπαιδικής διαμάχης ή καφενείου. Και ακουστήκανε πράγματα περί ανωμάλων, περί διαστραμμένων, περί διαφθραμμένων, περί μη φυσιολογικών ανθρώπων, που αν αυτά λεγόντουσαν στην Βρετανία σε δημόσιο χώρο, όχι στη Βουλή βέβαια, γιατί είναι και στην Ιδρυτικό Κράτος, θα υπήρχε μήνυση. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Έχετε δίκιο για αυτές τις παρατηρήσεις. Και προσωπικά διαπίστωσα ότι αντί να συζητήσουμε στην ουσία ένα θέμα το οποίο αφορά μια μικρή ομάδα, αλλά υπαρκτή ομάδα του πληθυσμού, και να εξηγηθεί στον κόσμο ότι είναι μια παρέμβαση η οποία αυτή τη στιγμή δεν αφορά ούτε ορμονοθεραπεία, ούτε εγχειρήσεις, ούτε τίποτα, μια πιο φυσιολογική διαδικασία. Ιδεολογικοποιήθηκε όμως πάρα πολύ και από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος σε πολύ υψηλούς τόνους, και βγήκαν μπροστά και άλλα στερεότυπα τα οποία συνόχλησαν ένα πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας. Και αυτό το λέει υποπία, είναι ότι το γνωρίζετε πολύ καλά, η κοινωνία δεν είναι ευθύγραμμο πράγμα. Κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε τάξη ανθρώπων έχει κάποια στερεότυπα. Άρα, όταν προσεγγίζεις τέτοια ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όλοι ξέρουμε ότι αγγίζουν και άλλες χορδές, θέλει ίσως λιγότερη ιδεολογία και περισσότερο να εξηγεί στον κόσμο τι έγινε. Και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Σε ένα βαθμό έχετε δίκιο ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήθελα να πω, κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαστε τώρα 11 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής, που έχει μια ωραία φθινοπορεινή βραδιά και ο κόσμος είναι στην τηλεόραση και μας βλέπει, νομίζω ότι χρειάζεται να αποσυμπιέσουμε λιγάκι, να είμαστε και λιγάκι έτσι, πώς να το πούμε, καταπραϊντικοί και πιθανόν και σε έναν βαθμό και διδακτικοί, κατηχητικοί. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας δύο πράγματα για ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ξέρετε, έχω γράψει πολλά βιβλία για αυτό το θέμα. Σωστό. Στην περίπτωση αυτή, όπως είπατε, είναι μια μικρή μειοψηφία. Πιθανόν. Όχι, δεν το είπα αφοριστικά. Το δέχομαι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το θέμα, αν θέλουμε να το αναλύσουμε λιγάκι παραπάνω, δεν ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν για τη βασική αναγνώριση κύριων χαρακτηριστικών της ταυτότητας κάποιων ανθρώπων, που είναι μια μικρή μειοψηφία. Και να σας πω ιστορικά, όταν παραδείγματος χάρη έγινε η απελευθέρωση των δούλων στην Αμερική, ακόμα υπάρχει σκλαβιά, όπως ξέρουμε εδώ πέρα, και τις λεγόμενες λευκές είναι συνήθως η μαύρη σάρκα κτλ. Πριν την απελευθέρωση, οι δούλοι ήταν αντικείμενο, ρες στη Ρώμη. Ήταν, δηλαδή, δεν ήταν άνθρωποι. Όταν αγωνιστήκαν οι γυναίκες, θα πούμε μερικά βασικά παραδείγματα, για να γίνουν, να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα και ίση κοινωνική αναγνώριση με τους άνδρες, προτού να γίνει αυτό, εξίσου δεν ήταν απολύτως άνθρωποι. Το ίδιο έγινε και με το κίνημα το ΛΟΑΤΚΙ, με τους γκέι και τις λεσβίες κτλ. Οι οποίοι μέχρι πριν από 60 χρόνια το να έχει σχέσεις με ανθρώπους του ίδιου φύλου ήταν ποινικό αδίκημα. Επομένως, εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό από τα δικαιώματα, τα οποία ακολουθούν την πρώτη βασική αναγνώριση χαρακτηριστικού κεντρικού της ταυτότητάς σου. Δηλαδή, πρώτα αναγνωρίζεσαι ότι βασικά είσαι άνθρωπος, δεν είσαι κάτι λιγότερο από άνθρωπο, και μετά αρχίζουμε να συζητάμε για τα δικαιώματα, δηλαδή να μην γίνονται διακρίσεις εναντίον σου, οι οποίες θα συνεχίσουν και μετά αυτό το νόμο, ας πούμε, σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, να μπορείς να έχεις μια πλήρη κοινωνική παρουσία, να μην σε γελιοποιούν, να μην σε εξευτελίζουν, να μην σε επιτίθενται. Επομένως,
Με αυτή την έννοια, παρότι όπως είπατε πολύ σωστά, έχετε πολύ δίκιο. Στην Ευρώπη, από ό,τι υπολογίζει, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, είναι σεβαστό. Και ένας άνθρωπος έχει το πρόβλημα. Αλλά εγώ αυτό το μέσο το οποίο υποστηρίζω είναι ότι επειδή εδώ πέρα δεν συζητάγαμε απλώς για κάποια δικαιώματα, να είναι ελεύθεροι, να μπορούν να πηγαίνουν μια δουλειά κτλ., αλλά μιλάγαμε για τη βασική αναγνώριση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, και αυτοί δεν τους αναγνωριζόταν, διότι το βασικό τους χαρακτηριστικό ήταν πλήρως αόρατο και δεν έμπαινε στον δημόσιο διάλογο. Όταν μιλάμε για αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ο αγώνας που κάνανε, η αποδοχή που έγινε σε ένα βαθμό από την κοινοβουλευτική ομάδα και την κυβέρνηση, ήταν ανάλογη σε μικρό ποσοστό βέβαια με αυτά που κάνανε άλλες πολύ μεγαλύτερες ομάδες για να γίνουν άνθρωποι. Ναι. Ξέρετε, λένε όλοι, να τελειώσω αυτό το σημείο, λένε όλοι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν στους ανθρώπους ακριβώς επειδή είναι άνθρωποι. Mm. Και εγώ σας απαντώ το εξής. Αυτό μπορεί να είναι σωστό, αλλά τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος είναι κάτι που είναι πάντα υποδιεκδίκηση. Και αυτό ήταν που προσπαθούσα να κάνω αυτή. Τώρα, επειδή σας άκουγα να πω δύο παρατηρήσεις, να πω. Καταρχήν, για τα άτομα αυτά που αφορούσε το νομοσχέδιο, νομίζω ότι στατιστικά είναι γύρω στα 1 στα 20.000 ανθρώπους. Άρα, για την Ελλάδα αφορά. 1 στις 10.000 γεννήσεις. Με βάση τα στατιστικά που δώσανε οι επιστήμονες. Από 1.500 έως 1.000 ανθρώπους στην Ελλάδα. Η συζήτηση που έγινε τόσο ενδιαφέρουσα και ζεστή, νομίζω ότι αφορά σε σχέση και με το εν γέννη θέμα της ΛΟΑΤ κοινότητας, την αλλαγή κοινωνικού παραδείγματος. Nice. Σωστά λέτε εσείς ότι το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, εγώ ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή ξέρω και μερικούς που είναι φυλακισμένοι στο σώμα τους, τους συμπονώ. Nice. Πρέπει κάποιος να τους γνωρίσει για να το προσεγγίσει αυτό. Αλλά δεν είναι θέμα συμπόνιας. Αυτός ο αγώνας που γινόταν ήταν αγώνας και για μας, για τους υπολείπους. Η συζήτηση όμως η εν γέννη. Δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Η συζήτηση όμως η εν γέννη που συνδέθηκε με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας έχει να κάνει με την αλλαγή του κοινωνικού παραδείγματος, κατά την άποψή μου. Σωστά. Αλλά, δεν έχει να κάνει μόνο με την νομιμοποίηση κάποιων δικαιωμάτων. Είδα τα λέτε ωραία. Αλλά μια ευρύτερη αποενοχοποίηση μια συμπεριφορά η οποία είχε θεωρηθεί αποκλίνουσα εντός εκτός εισαγωγικών με κάποια. Όπως ήταν και η συμπεριφορά. Αφήστε να το ολοκληρώσω για να σου πω. Λοιπόν, η πλειοψηφία, η πλειονότητα ως είδος έχει δικαιώματα. Μάλιστα. Γιατί το άτομο, ναι, αυτοπροσδιορίζεται. Κατάλαβα. Αυτοπροσδιορίζεται μέχρι σε σημείο να αναιρέσει το ίδιο το είδος, την αναπαραγωγή του και την διαιώνισή του. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μία σειρά θέματα από αυτά που βάλατε, όλα εξίσου ενδιαφέροντα και όλα σε μεγάλο βαθμό απόντα από τη συζήτηση στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι το θέμα, ας πούμε. Αν δεν κάνω, θα την κάνω διαφορετικά σε πολιτικό επίπεδο που θα έχει και εκείνη το ενδιαφέρον. Αλλά ας το δούμε αυτό. Λέω ότι έχουμε μία αντίδραση της πλειονότητας χωρίς να ξέρει πολλές φορές. Λοιπόν, έχει δικαίωμα το είδος όταν νιώθει να απειλείται από μια συμπεριφορά η οποία το αναιρεί. Κοιτάξτε, το είδος δεν απειλείται με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, με ποια έννοια αυτός ο πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων που έχουν αυτή την πλάξη. Όχι τα 500, γι' αυτό σας είπα ότι αυτό έχει απέκτησε ευρύτερο ενδιαφέρον όταν συνδέθηκε με το εν γέννη θέμα της ΛΟΑΤ. Της ΛΟΑΤ, ας πούμε, δηλαδή της σεξουαλικότητας και του φίλου. Αυτό το διακρίνουμε της σεξουαλικότητας και του φίλου. Αυτά τα άτομα να τα σεβαστούμε. Οπότε, να γυρίσω σε ένα θέμα που το έβαλε και ο κ. Βιτάλης, δεν απάντησε. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία ή στο κοινοβούλιο ή στους πνευματικούς ταγούς, στην Εκκλησία, να πούμε. Και την γενική άποψη, την άποψη την κοινωνική για ένα θέμα. Εν προκειμένου για αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο υποστηρίχθηκε από πάρα πολλούς ήταν ότι δεδομένου από ό,τι φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν ξέρω, μεγάλη, μικρή, με μια κοινωνική πλειοψηφία εναντίον της αναγνώρισης της ταυτότητας αυτών των ανθρώπων, θα έπρεπε η Βουλή, το Κοινοβούλιο, η πολιτική ηγεσία κτλ. Να ακολουθήσουν αυτή την άποψη. Mm. Και αυτό μπορεί να πούμε ότι γενικά σε μια δημοκρατία είναι μια γενικά σωστή άποψη. Δεν μπορεί όμως να οδηγήσει σε δύο πράγματα. Πρώτον, σε οποιοδήποτε θέμα μπαίνει στη συζήτηση να έχουμε ένα συνεχές δημοψήφισμα και ό,τι λέει η πλειοψηφία το κάνουμε. Θα ερχόμαστε σε αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα βρέθηκα να είμαι βουλευτής μετά από 40 χρόνια στην Αγγλία. Νομίζω πάρα πολλοί είναι ανάλογα, έχουν φέρει από ένα επάγγελμα, έχουν μια άποψη, έχουν αξίες, έχουν αρχές και βρεθήκαν στη Βουλή. Εάν αυτό το οποίο ετείται, το αίτημα σε αυτή την άποψη, σε αυτή τη γνώμη, είναι να ακολουθούμε απλώς τη λαϊκή γνώμη, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εκεί πέρα. Διότι
σε ορισμένες στιγμές, σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με αρχές, με αξίες, με τις θεμελιώδεις αξιακές πεπιθήσεις μιας κοινωνίας, είναι υποχρεωμένη και η πολιτική ηγεσία και η πνευματική ταγή, με το ξενοπίον και η εκκλησία, να παίρνει την πρωτοπορία και να προσπαθεί να αλλάξει την κοινωνική άποψη, εάν τη θεωρούμε ότι στηρίζεται σε άγνοια, σε δυσιδαιμονία, σε τελείως λάθος πληροφόρηση. Και αυτό ήταν που συνέβη. Να σημειώσω κάτι ακόμη, γιατί λέει ότι οι συμπεριφορές και οι άνθρωποι αυτές της ΛΟΑΤ κοινότητας, LGBT είναι στα αρχικά, λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, transsexual, και intersexual. Λοιπόν, ο αριθμός αυτών των ανθρώπων στις δυτικές κοινωνίες έχει αυξηθεί από το 60 και μετά και ακόμη περισσότερο από το 80 και μετά. Και συνδέεται με έναν οικονομικό τρόπο και παραγωγής και διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Είναι σύμπτωμα, θέλετε, της εξέλιξης και του καπιταλισμού και πιο πολύ της νεοφιλελεύθερης έκφανσής του. Εγώ, σαν δημοσιογράφος, το καταθέτω σαν παρατήρηση. Το αν θεωρητικοποιηθεί ή όχι, μπορείτε να το κάνετε εσείς που είστε καθηγητής. Εγώ αυτό θα κάνω. Καθηγητής. Και θα πω το εξής, ότι κατά πόσον ανέβηκε το ποσοστό που καταγράφεται μέσα από δημοσκοπήσεις, ξέρω εγώ, από ερευνητολόγια κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά δέχομαι αυτό που είπατε. Αυτό που ξέρω ήταν στην Αγγλία που ήξερα εγώ, ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60, που οι σχέσεις μεταξύ δύο ανδρών, όχι για τις γυναίκες, ήταν ποινικό αδίκημα, είχε οδηγήσει προφανώς σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να αποκρύπτουν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της αυτοτητός τους. Και να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, διότι αυτά πρέπει να τα βλέπουμε κιόλας. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές επιστήμονες του 20ου αιώνα ήταν ο Άλαν Τιούρινγκ. Ο μεγάλος αυτός μαθηματικός, ο οποίος έκανε και τον πρώτο κομπιούτερ, αλλά ήταν και βασικός στην νίκη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, γιατί μπορούσε και αποκρυπτογράφησε, αποκωδικοποίησε τον στρατιωτικό κώδικα των Γερμανών. Το περίφημο ενίγμα, υπάρχει και το έργο, ενίγμα που λέγεται. Φτιάχνοντας τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το έργο αυτό, το ένιγμα, το δείχνει πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η ταινία. Ο Τιούρινγκ, λοιπόν, ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος, πρώτα του κάνανε μια ορμονοθεραπεία εξαιρετικά επιθετική. Το 1952 τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν για άσεμνες πράξεις ένα χρόνο φυλακή, και το 1954 αυτοκτόνησε. Δηλαδή, όταν λέμε για τον κόσμο πώς ήταν τότε, πώς είναι τώρα, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνεις από αυτήν την έλλειψη δημόσιας αναγνώρισης, είσαι αόρατος, προφανώς πολλοί κόσμος είναι πιο εύκολο και πιο παραδεκτό και το αισθάνεται καλύτερα να βγει έξω και να το πει. Σε τελική ανάλυση, στο μέτρο που κανένα από αυτές τις κατηγορίες σε σχέση με το φίλο, με τη σεξουαλικότητα κτλ. Δεν απειλεί, δεν κάνει ζημιά, δεν βλάπτει τους υπόλοιπους ανθρώπους, είναι εξίσου κανονικοί όσο είμαστε και εμείς οι υπόλοιποι, και νομίζω ότι η οποιαδήποτε ποινικοποίηση ή οι διακρίσεις τις οποίες ζουν κάθε μέρα, κυρίως τα παιδιά που είχαν σχέση με το πρόσφατο νομοσχέδιο, είναι απαράδεκτες. Και να τελειώσω επιμένοντας κάτι που το είπατε και οι δύο. Αν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν ακριβώς με μια έννοια ενάντια στην πλειοψηφία. Ενάντια σε αυτό που λέει ο κόσμος. Διότι διαφορετικά, αν λέγαμε ότι δικαιώματα υπάρχουν αυτά που λέει ο κόσμος, αποδέχεται, αυτά υποστηρίζει, αυτά θέλει να γίνουν νόμοι κτλ., τότε η λογική των δικαιωμάτων. Πάμε τώρα. Μην το κάνουμε. Να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Και θα σου δώσω αμέσως το λόγο, Αλφόνσα. Επειδή μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η αναγνώριση του ανθρώπου, όπως είπατε. Και εδώ έχετε σε ένα άρθρο σας ένα πολύ καλό απόσπασμα από παλιά, την γυναίκα εκείνη η οποία ζητούσε τουλάχιστον να αναγνωρίζεται σαν ζώο. Σαν ζώο, γιατί τα ζώα είχαν καλύτερη μεταχείριση από ό,τι οι γυναίκες. Η γυναίκα που δεν άνοιγε πουθενά. Το ένα είναι η αναγνώριση του ανθρώπου. Το άλλο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Εδώ θα θυμηθώ τον Ντεμέστρ, ο οποίος είχε πει ότι έχω γνωρίσει Άγγλο, Γάλλο, Γερμανό. Ξέρω και από το Μοντεσκιέ ότι υπάρχει Πέρσης. Αλλά αυτό που λέγεται άνθρωπος δεν το γνωρίζω. Ακριβώς. Και άρα δεν υπάρχουν. Αλλά θα σας το εξειδικεύσω διαφορετικά. Ποιο είναι το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να μην φοράει μπούργκα στο Πακιστάν ή της γυναίκας να φοράει μπούργκα στη Γαλλία. Του ανθρώπου να σέβονται τη θρησκεία του και το Θεό του, όπως είναι στο Πακιστάν, ή το δικαίωμα να κάνει κριτική, ακόμα και ειρωνία, όπως στο Σαρλί Εμπντό. Ποιο είναι το ανθρώπινο δικαίωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Ντεμέστρ, το οποίο το είχε και ο Έγγελος, ο Χέγγελ, σημαίνει το εξής. Είναι πολύ εξαιρετικό που πηγαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε και έναν
εγώ τουλάχιστον ένα διδακτικό ρόλο λόγω του αυτό έχω ναι, κάνει. Νομίζω ότι εγώ πίσω έλεγε ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα του ανθρώπου γενικώ. Ναι. Υπάρχουν δικαιώματα του Άγγλου, του Γάλλου, ναι, ναι, του ακριβώς, κάθε ακριβώς αυτό. Προσδιορίζει τα δικαιώματα διότι του. Τότε δεν μιλούσαν για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλάγαμε για τα φυσικά δικαιώματα που τα είχε κάνει η Γαλλική Επανάσταση, η Αμερικανική Επανάσταση. Και τι έλεγε. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, συγγνώμη, του ανθρώπου και του πολίτη από τη Γαλλική Επανάσταση. Ακριβώς αυτό. Και αυτό το οποίο λέει το Μέστ, το οποίο το είπαν και πολλοί άλλοι, Χάνα Άρεν, εγώ έχω γράψει δύο βιβλία για αυτά τα θέματα. Το ένα λέγεται το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εξαιρετική αυτή η κουβέντα. Υπάρχει στα ελληνικά. Τι έλεγε, ακριβώς αυτό που είπατε εσείς. Ότι παρότι ανακοινώνονται και διακηρύσσονται τα δικαιώματα των ανθρώπων γενικά, στην πραγματικότητα μόνο οι Γάλλοι πολίτες τα παίρνουν και μάλιστα όχι όλοι οι Γάλλοι πολίτες, οι Γάλλοι άνδρες που είχαν περιουσία κτλ. Οι άσπρες και όλα τα άλλα. Στον 19ο αιώνα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο είναι ένα σχετικά πρόσφατο. Πρόσφατος θεσμός στην ιστορία μας ξεκίνησε από το 48 και μετά. Κάναν αυτή την προσπάθεια ακριβώς. Δηλαδή να μπορέσουν να φέρουν μαζί τον πολίτη και τον άνθρωπο και να έχει τα δικαιώματα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο ξένος, ο οποίος δεν είναι πολίτης. Δεν είναι Έλληνας πολίτης και επομένως έχει τα δικαιώματα του πολίτη. Αυτό προσπαθούν να κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή να πλησιάσουν τις δύο άκρες του ανθρώπου και του πολίτη, του αφηρημένου ανθρώπου του Ντεμέστρ και του Γάλλου πολίτη που αυτός είχε τα δικαιώματα. Και αυτό σε ένα βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα το έχουν κάνει. Δεν έχουν υποτύχει απολύτως. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η λογική. Ότι μόνος. Ανεξάρτητα από την υπηκότητά σου, από τη θρησκεία σου, την εθνικότητά σου, οπουδήποτε να βρίσκεσαι, ωραία, να έχεις τα ίδια δικαιώματα. Και δεν συμβαίνει αυτό τώρα, να το πούμε. Και αυτό συγκεκριμένο. Ποιο είναι το ανθρώπινο δικαίωμα, να φοράει την μπούργα ενάντια στις επιταγές του γαλλικού κράτους ή να μην την φοράει ενάντια στις επιταγές του πακιστανικού νόμου. Κοιτάξτε, γιατί αν μιλήσουμε για ανθρώπινο δικαίωμα, είναι γενικό. Του θρησκευτικού νόμου. Αν μου πείτε ότι είναι αυτοπροσδιορισμός, εντάξει, ναι, τελειώσαμε. Αλλά δεν ορίζεται όμως ανθρώπινο δικαίωμα. Όπως ξέρετε, το γαλλικό κράτος έχει την περίφημη λογική της λαϊσιτέ, της κοσμικότητας. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζει καθόλου την πολιτική σημασία και την πολιτική επέμβαση της Εκκλησίας, των εκκλησιών και των θρησκειών. Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα ή θρησκευτικές ενδυμασίες ή άλλα κοσμήματα κτλ. Στον δημόσιο χώρο. Στη Βρετανία, την οποία ξέρω εγώ, και η οποία ακολουθεί την πολιτική της πολυπολιτισμικότητας και η οποία θα έλεγα χοντρικά έχει δουλέψει καλύτερα σε σχέση με τα θέματα της τρομοκρατίας. Ποια είναι αυτή η λογική? Η λογική είναι το εξής. Έχουμε Πακιστανούς, Μουσουλμάνους, έχουμε Μπαγκλαντεσιανούς, έχουμε Ινδούς που είναι Χίντου ή Βουδιστές κτλ. Αυτό που τους λέμε είναι ότι κοιτάξτε, εμείς θα σεβαστούμε τη γλώσσα σας, τη θρησκεία σας, θα σας βοηθήσουμε να έχετε σχολεία, να έχετε κοινωνικά κέντρα κτλ. Αλλά εσείς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα γίνεται ριζοσπαστικοποίηση των νέων παιδιών και του κόσμου, ότι οπουδήποτε ακούτε ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, κάποιοι μάμιδες οι οποίοι αρχίζουν να λένε περίεργα πράγματα, θα το λέτε στις ανάλογες υπηρεσίες και αρχές. Και παρότι έχουμε και στην Βρετανία βέβαια τρομοκρατικά χτυπήματα, δεν είναι τόσο πολλά όσο στη Γαλλία. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα που έχουν σημασία για την Ελλάδα. Διότι βέβαια έχουμε και εδώ, έχουμε αρχίσει να έχουμε μεγάλες μειονότητες διαφορετικών θρησκειών και εθνοτήτων. Κατά πόσον πηγαίνουμε. Θρησκειών, με συγχωρείτε. Θρησκειών. Κατά πόσο πηγαίνουμε σε μια λογική αφομοίωσης, να κάνουμε δηλαδή τους ανθρώπους να είναι σαν τους Έλληνες, που δεν πρόκειται να γίνει γιατί δεν έχουν μεγαλώσει την Ελλάδα, δεν ξέρουν τη γλώσσα μας, μπορούν να τη μάθουν, δεν ξέρουν την παράδοση, την ιστορία, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε σαν Έλληνες. Ή από την άλλη, μια λογική η οποία πάλι αναγνωρίζει, παραδέχεται, σέβεται την ύπαρξή τους, αλλά προσπαθεί να βάλει ορισμένα όρια μέσα σε ενέργειες πράξεις που να είναι ευλαπτικές. Επομένως, η απάντηση, αγαπητέ κύριε Κουτζάνη, στο ερώτημά σας, είναι ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχουν δύο μοντέλα και κάθε πολιτεία προκρίνει το δικό της. Να πω κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα εκτός από αυτά που η θεσπισμένη εξουσία αναγνωρίζει και νομιμοποιεί. Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Το έβαλα στο θέμα, ας πούμε, αυτό των σχέσεων μεταξύ θρησκευτικών μειονοτήτων και κρατικής εξουσίας. Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα το κάνω συγκεκριμένο εξής. Ναι. Οι κοινότητες οι οποίες περιγράφεται και που μπορεί να είναι και συντηρητική μια μουσουλμανική κοινότητα, αύριο μπορεί να πει ότι το να κυκλοφορούν οι γυναίκες. Στην Ελλάδα, όπου κυκλοφορούν, προσβάλλει τα δικά τους ήθη. Ναι, έτσι, ναι. Και να πει ότι αυτό είναι δικαίωμά μου, να μην μου προσβάλλει τα ήθη μου. Ναι. Αλλά το δικαίωμα ξεκινάει από το άτομο ή από την κοινότητα, τη συλλογικότητα, τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα. Και προφανώς υπάρχουν όρια. Αλλά για να τελειώσω αυτό το θέμα και να πω κάτι το οποίο είναι
ένα από τα σλόγγαν τα οποία τα έχω βγάλει και τέλος πάντων είναι διεθνώς κατοχυρωμένος δικό μου, θα το είναι και στην εφημερίδα τη Δευτέρα, σε ένα άρθρο που έχω, που λέει το εξής. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανήκουν στους ανθρώπους επειδή είναι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουμε. Δηλαδή, είναι ακριβώς η κρατική εξουσία, είτε η εσωτερική, η εξουσία του ελληνικού κράτους, του οποιοδήποτε κράτους, ή διεθνείς κανόνες, κανονισμοί, συμβάσεις, δικαστήρια, δικαιωμάτων κτλ. Mm. Τα οποία στο μέτρο που δίνουν στον καθένα μας ανάλογα με τις ιδιότητές του, ανάλογα με το φίλο του, τη φιλή του, τη θρησκεία, τη σεξουαλικότητα, διαφορετικούς καταλόγους δικαιωμάτων μας κάνουν λιγότερο ή περισσότερο ανθρώπους. Επομένως, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και με αυτή την έννοια τα δικαιώματα παραμένουν εκ των πραγμάτων μια ουτοπική. Mm. Μια ουτοπική ιδεολογία. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνουν. Να γίνουν απολύτως. Και αυτό κάνει και το ενδιαφέρον. Αυτό κάνει τους δικαιωματικούς και τα παιδιά των διαφόρων κινημάτων να είναι στο δρόμο. Mm. Διότι ποτέ δεν θα αποκτήσουμε ένα πλήρω κατάλογο. Γιατί? Διότι ποτέ δεν μπορεί πλήρως ο άνθρωπος να οριστεί μέσα από φάσεις κρατικών και κρατικών οργανισμών, με δικαστηρίων κτλ. Οι είναι ζωντανές. Αυτό όμως εξελίσσονται και αυτό το οποίο τώρα θεωρούμε δικαίωμα. Ακριβώς. Δεν ήταν πριν από 50 το θέμα χρόνια. Αυτό τον... Σε 50 χρόνια μπορεί να μην είναι αυτά που θεωρούμε. Τα θέματα των διεμφυλικών που βάλαμε τόσο έντονα αυτή τη βδομάδα και ξεκίνησε αυτή τη γενικότερη συζήτηση. Πριν από 10 χρόνια ο κόσμος δεν θα ήξερε γι' αυτό το θέμα. Όπως πριν από τη μεγάλη έκρηξη της δεκαετίας του 60, φτάσαμε στο Μάη και τα 68. Κανείς δεν μπορούσε να δει με ανεκτικότητα στην Ευρώπη, με ανεκτικότητα λέω, τους ομοφιλόφιλους. Έτσι, με ανεκτικότητα δεν υπήρχε. Σε κάποιες πιο προχωρημένες χώρες απλώς δεν τον αποδοκίμαζε. Δεν το βάζανε φυλακή, σας είπα, μέχρι το τέλος του 60 στη Βρετανία τη φιλελεύθερη. Οι ομοφιλοφικές πράξεις οδηγούν, ήταν ποινικό αδίκημα. Ναι. Σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής παραμένει. Παλιότερα υπήρχε και ο νόμος για τα πλοία, ότι ναι. Αν ήταν μέχρι μέχρι κάποια μίλια μακριά από το λιμάνι, δεν ήταν ποινικό αδίκημα. Αν όμως πλησίαζε, τότε γινόταν. Ακριβώς. Δηλαδή στα πλοία, επειδή φεύγανε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τους επιτρέπανε. Επομένως, είπατε κάτι πολύ ωραίο και είναι αυτό που λέω εγώ με αυτό το σλόγγαν: τα δικαιώματα, αν έχουμε περισσότερα δικαιώματα ή λιγότερα, η κάθε κατηγορία μας κάνουν περισσότερο ή λιγότερο ανθρώπους. Ότι αυτός είναι ένας χώρος που έχει σχέση με το άτομο, με την συλλογικότητα, αλλά βέβαια και με το κράτος, με την οργανωμένη εξουσία, και ο οποίος είναι συνεχώς σε κίνηση. Με αυτή την έννοια, κάποιοι δικαιωματικοί λένε ότι αν μπορέσουμε να έχουμε όλα τα δικαιώματα, θα είμαστε πλήρες άνθρωποι. Αυτό είναι μια πλήρως λαθεμένη άποψη. Τα δικαιώματα είναι αυτά που βάζουν στο θετικό δίκαιο που είπατε πάντα μια αρχή ουτοπίας. Να το πάμε παραπέρα. Και επομένως πάντα να κυγκέται. Κύριε Δουζίνα, ο βασικός πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι όπως το μάθαμε από τη Μεγάλη Αστική Επανάσταση, τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία προηγήθηκε των σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Σωστό. Λοιπόν, έρχεται σε αντίθεση ή συμπορεύεται με αυτό που στην ύστερη περίοδο αποκαλέσαμε κοινωνικά δικαιώματα, υπεροχή της κοινωνίας απέναντι στο άτομο και υποταγή στη συλλογικότητα. Είδατε θέματα που μπαίνουν, ας πούμε, τα οποία δεν τα ξέρουμε γενικά και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Στον 19ο αιώνα, 18ο-19ο αιώνα, έχουμε τα ατομικά δικαιώματα που είναι τα φιλελεύθερα δικαιώματα. Ακριβώς. Της φιλελεύθερης πολιτικής. Όλος ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται στα μεγάλα κράτη και στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους αγώνες για να δημιουργηθούν βασικές κοινωνικές προστασίες για τους εργαζόμενους. Mm. Να σας πω ότι στην αρχή του 20ου αιώνα, αλλά φτιάχνονται μέσα από αγώνες τους οποίους πλήρως αντιστέκεται, σε αυτούς τους αγώνες αντιστέκονται οι φιλελεύθεροι και η επίσημη εξουσία σε όλα τα επίπεδα. Ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο μεγάλος Βρετανός φιλελεύθερος, λέει ότι δεν είναι δυνατόν να δώσουμε την ψήφο στους εργάτες, στους εργαζόμενους, διότι αυτό είχαν περιουσιακό κριτήριο. Γιατί? Διότι όταν αυτή η πλέμπα πάρει το δικαίωμα της ψήφου, θα βγάλουν βουλευτές και κυβερνήσεις οι οποίες θα καταργήσουν την ιδιοκτησία. Στην Αμερική, το Αμερικάνικο Ανώτατο Δικαστήριο το 2007, αυτό να το πω και τελειώνω, το 1907, με συγχωρείτε, αρχή του 20ου αιώνα, καταργεί ως αντισυνταγματικούς δύο μεγάλους νόμους της Νέας Υόρκης, δηλαδή πολιτιακούς, όχι ομοσπονδιακούς, οι οποίοι
καταργούν την παιδική εργασία και περιορίζουν τις ώρες εργασίας στις 12. Ναι. Και τις καταργούν διότι είναι εναντίον στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Οποτεδήποτε κοιτάμε για δικαιώματα, η βάση, το θεμέλιο είναι η ιδιοκτησία. Λέστε. Ήταν το πρώτο δικαίωμα και είναι, ναι, και το μοντέλο των άλλων. Και πάντα κερδίζεις ο τέλος. Μετά είχαμε τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε, του συνδικαλίζεστε. Ήταν μια καινούργια ομάδα δικαιωμάτων. Με αγώνες. Με αγώνες. Ήταν οι δημοκράτες, οι εργαζόμενοι που τους κάνανε αυτούς. Και σιγά σιγά περάσαμε από το στάδιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό είναι η παράδοση της αριστεράς. Το πρώτο είναι η παράδοση της αριστεράς. Όχι μόνο της αριστεράς. Τα ατομικά δικαιώματα περάσαμε στη μαζικοδημοκρατική εποχή. Όπου τι έχουμε πάλι, έχουμε ότι ατονούνε όλα τα κοινωνικά δικαιώματα και τα οικονομικά δικαιώματα και ξαναγυρίζουμε με άλλη μορφή στα καθαρά ατομικά δικαιώματα και στο αυτοπροσδιορισμό. Ακριβώς. Το οποίο συνδέεται όμως και με γενικότερες διαλυτικές τάσεις μέσα στις κοινωνίες. Ωραία, δύο πράγματα μου θυμίσατε τον Κρίστοφερ Λάς εδώ πέρα για τη διάλυση των κοινωνιών. Το πρώτο, πραγματικά η μεταπολεμική Ευρώπη έκανε ένα άλμα το οποίο παραμένει στον τρόπο της πολιτιακής κοινωνικής οργάνωσης, παραμένει πρωτοφανές και δεν έχει ανεπανάληπτο στον κόσμο. Δηλαδή δημιούργησε αυτό που λέμε το κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Έκανε ένα συγκερασμό, εγώ το ονομάζω ένα γάμο ευκαιρίας, μεταξύ των δύο αρχών κατανομής του κοινωνικού πλότου. Από τη μια την αγορά και από την άλλη την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία βάζει μέσα στη λογική του παιχνιδιού της κατανομής του πλούτου ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ένα μίνιμουμ αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτός ο μεγάλος αλλά περίεργος γάμος ήταν αποτέλεσμα από τη μία πλευρά των αγώνων, των εργαζομένων, των συνδικάτων, των αριστερών κομμάτων, τότε μπορούμε να πούμε για αριστερά κόμματα, αλλά και μια παραχώρηση του κεφαλαίου που στη λογική του ψυχρού πολέμου ήθελε βασικά να παρουσιάσει ένα καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Και κοιτάξτε να δείτε το περίεργο πώς δουλεύει η διαλεκτική, αυτό που λέμε η πανουργία της ιστορίας. Όταν κέρδισε η Δύση, όταν το 89 έπεσε ο τείχος του Βερολίνου και κέρδισε η Δύση, σταμάτησε να υπάρχει λόγος γιατί να δίδονται αυτές οι παραχωρήσεις. Mm-hmm. Και έχουμε το εξής τρομερό. Ο μεν κομμουνισμός τελειώνει όταν, και δεν λέω ότι είναι ο μόνος λόγος, αρχίζει να υιοθετεί στοιχεία του άλλου συστήματος, μια λογική ελευθερίας αγοράς, μεγαλύτερο άνοιγμα, μεγαλύτερα ατομικά πολιτικά δικαιώματα. Ο δε καπιταλισμός, επειδή δεν αισθάνεται το αντίπαλο δέος που λέει ο φίλος εδώ, ακριβώς εκτρέπεται στην νεοφιλελεύθερη, βγάζει από πάνω τα κοινωνικά δικαιώματα και πηγαίνει στην κατεύθυνση που έχουμε σήμερα. Ακριβώς. Στην κατεύθυνση που έχουμε σήμερα σαν κυρίαρχη και η οποία, να πω εγώ τώρα να κάνω μία πρόβλεψη που έχω κάνει πολλές. Για να το συνδέσω με το επόμενο που θέλω να πάω, η αντίδραση μετά πια δεν είναι από την αριστερά. Όχι, είπα ότι είναι άλλο πράγμα. Έχει κοινή παρακμάση, έχει απαξιωθεί. Δεν είναι ούτε από τη σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχει αναζήτηση για το τι είδους αντίδραση θα υπάρξει σε αυτή την παντοκρατορία και έχουμε μορφές ακροδεξιάς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι έτσι. Είναι απολύτως έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε ξεχάσει όμως εδώ, συμπληρώνω στο Σπύρο, ότι πριν φτάσουμε σε αυτές τις μορφές ή και τώρα που φτάσαμε, έστω και σε πιο λανθάνουσα μορφή, υπάρχουν πάντα αυτά τα κοινωνικά κινήματα τα οποία αμφισβητούν την παγκοσμιοποίηση και τα οποία τα είδαμε. Είναι έξαφτο. Ναι, όχι, δεν είναι έξαφτο. Υπάρχουν ακόμα. Καταλάβατε, τη Wall Street δεν είναι έξαφτο. Η αντιπαγκοσμιοποίηση που θα ήταν, δεν θα ήταν ένα αντίθετο στην επανάσταση, αλλά μια διαφορετική επανάσταση. Μας έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά να πω ότι συμφωνώ πολύ με την ανάλυση που κάνατε και επειδή μιλήσατε για την παγκοσμιοποίηση, μπορούμε να πούμε. Έτσι τώρα μιλάμε σχετικά γενικά και απλά ότι ακριβώς μετά το τέλος του αντίπαλου δέους, μετά την απελευθέρωση της οικονομίας από την πολιτική, mm-hmm, η οποία επέβαλε ορισμένες αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης, έχουμε την απελευθέρωση, δύο απελευθερώσεις, όπου η παγκοσμιοποίηση και αυτός ο λεγόμενος ύστερος καπιταλισμός έχει δύο πράγματα, ελεύθερες αγορές και ελεύθερη κίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων, παρότι με τους άνθρωπους πάντα υπήρχαν πρόβλημα. Αυτό οδηγεί σε μια τεράστια δομική ανεργία και αύξηση των ανισοτήτων. Σωστή. Το οποίο τι σημαίνει, απονομιμοποιείται η πολιτική. Όπως ξέρουμε από τους μεγάλους Γερμανούς κοινωνιολόγους, τον Μαξ Βέμπερ και τους άλλους, ο ρόλος της πολιτικής είναι μέσα από τις διαπραγματεύσεις να εξειρηνεύει την κοινωνική σύγκρουση και επομένως να νομιμοποιεί και το οικονομικό σύστημα. Όταν αυτό χάνει τη δυνατότητα να το κάνει, τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν το 89 την ανακήρυξη της νέας παγκόσμιας τάξης από τον πρόεδρο Μπους. Και μετά τρεις άλλες ημερομηνίες. Έχουμε
το 2007-2008 την έναρξη της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, που μετά γίνεται οικονομική, γίνεται πολιτική και γίνεται και τα μνημόνια για μας. Το 2011 με 2015, το είπατε αυτό, έχουμε μια σειρά από λαϊκές αντιστάσεις που ξεκινάνε στην Βόρεια Αφρική, την νησία Αίγυπτο, περνάνε στην Ευρώπη, εδώ είχαμε τους αγανακτισμένους, περνάνε στην Αμερική, περνάνε στην Τουρκία, στη Βραζιλία, σε όλο τον κόσμο. Αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος πάει και κάνει κατάληψη μιας πλατείας, γυρίζει στο σπίτι του, δεν μπορεί να κάτσει εκεί για πάντα. Και καλείται από μέλος ενός πλήθους, το οποίο έχει κάνει μια κατάληψη, να γίνει πολίτης, να πάει να ψηφίσει. Και εκείνη τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί ακριβώς να αντιπροσωπεύσει αυτή τη λαϊκή αγανάκτηση και αντίσταση και τις καταλήψεις και τα λοιπά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός κερδίζει. Δεν υπάρχουν άλλα τέτοια κόμματα. Παρότι η τάση έχει μπει μέσα και τη βλέπουμε με τον Σάντερς στην Αμερική, με τον Κόρμπιν στην Αγγλία. Και μετά φτάνουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή. Φτάνουμε στο 2016-2017. Δεν κέρδισαν όμως ούτε ο Κόρμπιν. Δεν κέρδισαν, αλλά αρχίσαν να ανατρέπουν αυτήν την ηγεμονία. Αυτό που λέμε τώρα είναι νεοφιλελεύθερη. Ειδικά ο Σάντερς δίνει πραγματικά ένα άλλο στίγμα μέσα στην καρδιά της παγκοσμιοποίησης. Ήταν εξαιρετικά ριζοσπαστικός ο Σάντερς. Και ο Κόρμπιν για την Αγγλία. Οι επιθέσεις που έφαγε ο Κόρμπιν ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που τρώει ο Τσίπρας εδώ. Από τα βρετανικά μέσα. Ήταν εξαιρετικά ριζοσπαστικό. Πολύ δυνατότερο. Ήταν εξαιρετικά ριζοσπαστικό ότι όταν είχε έρθει ο Ομπάμα εδώ, σε μία πρόταση των 10 λέξεων, είχε βάλει μαζί τον Κόρμπιν και τον Τραμπ. Ναι. Θεωρώντας τους ως δύο αντίθετες εκφάνσεις μεν, άκρα που τροφοδοτούνται από την ίδιο πυρήνα. Αλλά για να το τελειώσουμε. Θέλοντας να ευνοήσει την Κλίντον. Απολύτως. Και του βγήκε. Και κατάφερε να βγάλει τον Τραμπ. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ο Τραμπ χρεώνεται. Ο Τραμπ είχε βγει ήδη όταν ήρθε ο Ομπάμα εδώ. Και γι' αυτό ο λόγος που έβγαλε, που ήθελε να τον παρουσιάσει σαν τη μεγάλη, ξέρω εγώ, τον επιτάφιο του Περικλή για τη δημοκρατία, έγινε επιτάφιος του δικού του οράματος, διότι αυτός ερχόταν εδώ να μιλήσει για την παρακαταθήκη του και ήρθε εδώ να μιλήσει για την κηδεία του οράματός του με την Κλίντον. Και να σας πάω στο άλλο που θέλω να μου πείτε, επειδή μαζεύει ο χρόνος. Έφτασε να πει, ας πούμε, ότι παραδίδει τα κλειδιά της ηγεσίας του ελεύθερου κόσμου στην Μέρκελ και στους Γερμανούς. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, επομένως, να τελειώσουμε αυτό το επιχείρημα. Όταν φθαίνει λοιπόν το 2016-2017 και υπάρχει τώρα παγκοσμίως αυτή η αγανάκτηση, αυτή η απομάκρυνση από το πολιτικό σκηνικό, αυτή η λογική, όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι αυτοί, και η κεντροαριστερή και η κεντροδεξή, και η Κλίντον ας πούμε, και ο Κάμερον, και ο Ρέντσι στην Ιταλία, ναι. Και ο Λαντ στην Γαλλία. Υπάρχει αυτή η λογική. Και όταν δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή ένα κόμμα δημοκρατικό, προοδευτικό, κεντροαριστερό, αριστερό στην περίπτωση της Ελλάδας, το οποίο να δίνει τα εχέγγυα ότι είναι δυνατόν να κερδίσει την εξουσία και πιθανόν να κάνει και κάτι καλά πράγματα, πηγαίνει ο κόσμος στους άλλους. Διότι αυτό που κάνει η Λεπέν, αυτό που έκανε. Ο Μελανσόν δεν πήγε άσχημα. Αλλά... Δεν πήγε άσχημα. Εγώ αλλά... ήθελα να δω τον Μελανσόν στο δεν πήρε. Δεν πήρε είναι η παράδοση. Η Διλίνκη, ας πούμε, στην Γερμανία. Ενώ φύγανε τόσο μεγάλα ποσοστά και από τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Σοσιαλδημοκράτες, δεν πήγανε στη Λίνκη. Γιατί πάμε όμως να τα απορροφήσουμε και να τα πιστώσουμε όλα αυτά τα κινήματα που έχουν και μια υγιή βάση στην αριστερά. Και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πάμε εκεί, ας πάμε στην τρέχουσα πολιτική, παίρνει αυτό τον αφρό της αφισβήτησης και δεν τον καρπώνει ποντέμος, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι πολύ πιο σύγχρονη ως έκφραση, πολύ πιο ποικιλόμορφη και πολύ πιο πολυφωνική. Εγώ θα έλπιζα... Συνολικά θα θυμίσω, για να το βάλω σαν παράμετρο σε αυτό, ότι θα θυμίσω τον Μέρκελ, τον Σόιμπλε, ο οποίος είχε πει θα γδάρω τα τομάρια σας σαν λαγούς και θα τα κρεμάσω στους ποδέμους για να δούμε στην Ισπανία τι θα γίνει. Σωστά. Δηλαδή, μήπως παίχθηκε ένα ευρύτερο... Ήταν ένα πραξικόπημα. Ήταν ένα πραξικόπημα καθαρό εναντίον και του Τσίπρα εδώ πέρα και του Γερμανία. Αποδείτως. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά γι' αυτό που είπατε για τους ποδέμους. Κοιτάξτε, οι ποδέμους φτιαχτήκαν 2 χρόνια πριν από τις εκλογές τις προπέρσινες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κομμάτι, τέλος πάντων, με πολλές μεταβάσεις και μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά του κομμουνιστικού αριστερού κινήματος. Βεβαίως. Άλλο ήθελα να πω. Γιατί ερχόμαστε να εισπράξει ένα κομμάτι του κομμουνιστικού αριστερού κινήματος, το οποίο και αυτό γνωρίζει μια κρίση και μια παρακμή λόγω της κατάρρευσης του σοβιετικού μοντέλου, και δεν το εισπράττει κάτι καινούριο, κάτι πολύ ριζοσπαστικό και κάτι πολύ πιο σύγχρονο όπως ήταν ο Ποντέμος. Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω, ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε 2 χρόνια μόνο, το να πάει από το 0 που δεν υπήρχε και να φτάσει πόσο στο 15-18% είναι μεγάλη επιτυχία. Και θα δούμε πώς θα πάει. Με το ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει και εκεί να παραδεχτούμε, ανεξάρτητα τι έγινε μετά την κυβέρνηση, ότι έδωσε και αυτό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια νέα εκμάδα, μια ζωηράδα. Ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις αντιστάσεις. Είναι ένα κίνημα το οποίο ακριβώς, ένα κόμμα και, που είναι και κινηματικό και το οποίο πήγε οπουδήποτε υπήρχαν, στις γειτονιές, στην κοινωνική οικονομία, στην αλληλεγγύη. Έχει αυτά τα χαριστικά. Φοβάμαι ότι τα χάνει τώρα, να σας πω, ως κυβερνητικό κόμμα. Άλλο αυτό το θέμα. Τα χάνει, έτσι. Το βιβλίο σας που βλέπω εδώ πέρα τώρα, ΣΥΡΙΖΑ in Power, Κώστας Δουζίνας. Το βλέπουμε και εκεί και έχετε τη φωτογραφία από το ωραίο φωτισμένο μας κοινοβούλιο με την πλατεία γεμάτη από κάτω. Περιγράφετε αυτά τα φαινόμενα. Ναι, κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι, να πω κάτι, ας πούμε, μην θεωρηθεί ότι μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά γύρισα στην Ελλάδα μετά από 41 χρόνια στο Λονδίνο, πήγα στο Λονδίνο το 1974 μετά τη Χούντα για να κάνω διδακτορικό και παρέμεινα, έγινα καθηγητής, έκανα μια ακαδημαϊκή καριέρα σχετικά πετυχημένη. Και ξαναγυρίζω μετά από 41 χρόνια. Πρώτον από την Βρετανία στην Ελλάδα. Βέβαια, ερχόμουν εδώ παρά για τουρισμό και να βλέπω τους φίλους και τους συγγενείς. Και δεύτερον από την πανεπιστημιακή ζωή στην πολιτική. Το πρώτο μέρος του βιβλίου λοιπόν είναι, θα λέγαμε, μια υπαρξιακή φαινομενολογική περιγραφή του τι σημαίνει να παθαίνεις ένα τέτοιο cultural shock. Και πολιτισμικό σοκ και πολιτικό, ας πούμε. Το δεύτερο είναι μια, θα την έλεγα, ας πούμε, πιο αντικειμενική περιγραφή του τι έγινε στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο χρόνια από τον Γιάννη του Βαρουφάκη. Βέβαια, χωρίς να έχω εγώ οποιαδήποτε εσωτερική πληροφόρηση. Αλλά είναι μια παρουσίαση στηριγμένη στα δημόσια κείμενα, έτσι και εδώ, εγώ το Σεπτέμβρη του 2015 ήρθα εδώ, δεν ήμουν το Γενάρη, στο τι έγινε στην Ελλάδα. Και το τρίτο είναι μια γενικότερη, θα έλεγα, πολιτισμική κριτική για τη θέση της Ελλάδας, τη θέση της αριστεράς, το πώς καταλαβαίνουμε την ιστορία μας, πώς καταλαβαίνουμε τη σχέση μας με την Ευρώπη, πώς καταλαβαίνουμε τη σχέση μας με τους μετανάστες. Αυτό το τελευταίο που είπατε προηγουμένως, ότι αρχίζει και χάνει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχε, περιγράφεται μέσα. Και εγώ το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, το έχετε πει και στην ηγεσία του κόμματος. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως σας είπα, ήρθα εδώ περισσότερο σαν ένας εθνογράφος καταρχάς της πρώτης ριζοσπαστικής κυβέρνησης στην Ευρώπη, πράγματα για τα οποία εγώ έγραφα στην πολιτική φιλοσοφία κτλ. Και έχω γίνει κυρίως ένας εθνογράφος ενός συστήματος εξουσίας το οποίο έχει βαθύτατες ρίζες μέσα στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική διοίκηση, στην ελληνική κοινωνία και το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να τρίζουν τα θεμελιά του. Περισσότερο δηλαδή παρατηρώ τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει περισσότερα από αυτά που είχε υποσχεθεί στον κόσμο. Πέρα από τα μνημόνια. Ο παραδεχόμενος ότι υπήρξαν τα μνημόνια, έγινε ό,τι έγινε και μετά έχεις μια κυβέρνηση αριστερή. Γιατί δεν έχει φτιάξει ακόμα η καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί ο κόσμος, πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες, τους φόρους, τον έμφυα, το ένα το άλλο, αισθάνεται ότι δεν έχει υπάρξει πλήρης ανταπόκριση στα αιτήματά του. Αυτά εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο, που επειδή ακριβώς έλειπα και από την Ελλάδα, έχω ελαφρώς ένα ξένο μάτι. Είναι θέμα της κουλτούρας του ίδιου του ελληνικού λαού ότι δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό το σύστημα της διοίκησης, ή είναι ένα θέμα πλέον ότι υπήρχε μία, θα λέγαμε, ανοριμότητα ως προς τον τρόπο διοίκησης και σκέψης προς διοίκηση αυτής που εσείς αποκαλείτε ριζοσπαστική κυβέρνηση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν πιστεύω ότι κανένας λαός, λέμε συνήθως, οι Άγγλοι είναι έτσι, οι Έλληνες είναι έτσι, σωστό, οι Ιταλοί είναι αλλιώς. Δεν πιστεύω ότι κανένας λαός έχει κοινά χαρακτηριστικά και σίγουρα το κάθε πολίτης αυτού του λαού έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επομένως, πρέπει να αφήσουμε τη λογική τι είναι η γενιά μας και η τύχη μας, η καλή ή η κακή τύχη μας και τι έγινε στο Βυζάντιο και να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί ιστορικά τα τελευταία 200 χρόνια και πιο σημαντικά τα τελευταία 50 χρόνια στη μεταπολίτευση. Και εκεί νομίζω έχουν αρχίσει να υπάρχουν εξαιρετικές εργασίες στον χώρο της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης κτλ. Που αρχίζουν να καταγράφουν πώς δημιουργήθηκε ένα κράτος στη μεταπολίτευση που από τη μία πλευρά
ήταν το πρώτο νεωτερικό κράτος στην Ελλάδα. Το κράτος δηλαδή που έβαλε το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία για πρώτη φορά έτσι με πλήρη αποδοχή. Μία σειρά από ατομικά και άλλα δικαιώματα. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσε έναν κρατικό, έναν κρατικισμό, έναν κρατικό υδροκεφαλισμό, ο οποίος οπουδήποτε πήγαινε να βγει η ικμάδα αυτή που δημιουργήθηκε από το 1975 και μετά, κυρίως τα πρώτα χρόνια της μεταβολής και τα πρώτα χρόνια του Πασό και του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό το καταπίεζε, το έπνιγε. Λοιπόν, είναι ένα σύνθετο θέμα, αντικείμενο ιστορικής και κοινωνικής μελέτης, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Αυτό που είναι της αρμοδιότητάς μου είναι να βλέπω πολλές φορές και στο Κοινοβούλιο, όπως σας είπα αυτήν την εβδομάδα, αλλά και γενικότερα στο δημόσιο χώρο, μια εικόνα η οποία δεν αρμόζει για ένα κράτος, που λέγω το ευρωπαϊκά και αυτά τις κοινοτυπίες, για ένα κράτος το οποίο πιστεύει στη δημοκρατία και πιστεύει στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Μάλιστα. Εμείς να ελπίσουμε, είχα και άλλα ερωτήματα να κάνω, δεν προλαβαίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι. Και ελπίζω και οι ακροατές μας, ας πούμε, να ακούσαν κάτι διαφορετικό σήμερα. Σίγουρα ακούσαν διαφορετικό, σίγουρα. Εγώ ελπίζω να ήταν και ενδιαφέρον. Αλφόνησε και εσένα, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε σας που είστε μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος, αύριο το πρωί, Κόντρα News στα περίπτερα, kontranews.gr. Και εμείς ξανά εδώ με τον Μάκη Κουρί την Δευτέρα. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο.